σου πω ένα ανέκδοτο γιατί πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, ακούω να δεις πώς μπορεί να πεις. Ο Μίτσος ετοιμάζεται να κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Αμερική να φύγει και έχει το γάτο που τον αγαπάει πάρα πολύ και τη μάνα του που την αγαπάει. Πάει στην αφήνω, λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κράτα, λέει τη μάνα μου και το γάτο τον αγαπάω πάρα πολύ και τη μάνα μου έχει τον νου, λέει σε παρακαλώ. Πάει εκεί πέρα, φεύγει στην Αμερική. Εκεί που κάθεται στην Αμερική και δουλεύει, χτυπάει το κουδούνι, παίρνει ο Μίτσος. Του λέει, έλα Μίτσο, ο Γιώργος σήμερα, ο γάτος ψώφισε. Το κόβει κρύος υδρότης. Του λέει, είμαι τα καλά σου. Κοίτα μου να πάθει κεφαλικό, πώς τα λες εσύ τα πράγματα. Δεν σου είπα την αγαπά πάρα πολύ τη γάτα μου, το γάτο μου. Γιατί μου το λες εσύ ξέρω ότι ψώφισε. Δεν μπορούσα να το πεις με τρόπο. Λέει, τι τρόπο. Λέει, υπάρχει τρόπος. Λέει, τι τρόπος. Άκου, λέει, για παράδειγμα, θα πρέπει να με πάρεις πρώτα να μου πεις, Μίτσο, ο γάτος είναι στα κεραμίδια. Να μου βάλεις την ιδέα. Μετά από καμιά ώρα, αν πάρεις τηλέφωνο, πεις ο γάτος δεν κατεβαίνει από τα κεραμίδια. Και υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Πάρε με σε κανένα δύο ώρες και πες ο γάτος έπεσε από τα κεραμίδια, χτύψει λίγο σοβαρά, θα δούμε. Πάρε με σε δύο ώρες αργότερα και πες μου κτηνίατος, έχει βάλει το γάτο στο χειρουργείο. Η κατάσταση είναι λίγο σοβαρή, το παλεύουμε. Άλλοι δύο γάτοι ζήσαμε τέτοια πάθηση. Πάρε με σε τρεις ώρες μετά, ο γιατρός βγήκε και μας είπε πως δυστυχώς ο γάτος κατέληξε. Κατάλαβες πως έπρεπε να μου το πεις. Κατάλαβα, λέει Γιώργος, κλείνει το τηλέφωνο. Συνεχίζει την Αμερική, μένει αυτός, είχε δουλειές. Σε δύο μόνες του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει, έλα Μίτσο, ο Γιώργος είμαι. Η μάνα σου είναι στα κεραμίδια. Κατάλαβες ή θα χαλάσω μια περιουσία στα τηλέφωνα.